Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο πιστός του σατανά Καρλ Μάρξ έγραψε στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη. Το φάντασμα του κομμουνισμού. Το Κομμουνιστικό Κόμμα εμφανίστηκε μετά από λίγο στην Ευρώπη, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στους λαούς της Υπήρου. Περισσότερο από μισό αιώνα μετά, το φάντασμα αυτό εξελίχθηκε στο Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο κατέλαβε τον έλεγχο ολόκληρης της υπηρετικής Κίνας. Το ΚΚΚ άρχισε να σπέρνει το χάος, προκαλώντας φρικτές ανδειξιότητες στους ανθρώπους. Το ΚΚΚ ήταν μια ορδή δαιμόνων που μισούσε την αλήθεια και ήταν μανιασμένος στην εχθρότητά του προς το Θεό. Οι πράξεις κακίας που διέπραξε ήταν πολλές. Όχι μόνο κακοποίησε και σφάγιασε εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζους, αλλά έκανε και ό,τι μπορούσε για να εξαπατήσει τους ανθρώπους, ώστε να απαρνηθούν το Θεό και την αλήθεια. Προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο ολόκληρης της ανθρωπότητας, ώστε όλοι να λατρεύουν το Κομμουνιστικό Κόμμα και να του φέρονται σαν Θεό. Κατά συνέπεια, οι αμαρτίες της άρνησης του Θεού από τους ανθρώπους, της αντίθεσης στο Θεό και της προδοσίας του Θεού έφτασαν στο αποκορύφωμά τους. Από τότε που ανέλαβε την εξουσία στην υπηρετική Κίνα, το ΚΚΚ δεν έπαυσε ποτέ τις διώξεις κατά της θρησκευτικής πίστης. Συνέλαβε και δολοφόνησε μανιωδώς χριστιανούς και εξόρισε και κακοποίησε ιεραπόστολους που επιτελούσαν το έργο του στην Κίνα. Οι φοβερές κτηνοδίες και οι φρικτές πράξεις του αυξήθηκαν τόσο πολύ που δεν μπορούν πλέον να απαριθμηθούν. Επιφανειακά, το ΚΚΚ προσφέρει θρησκευτική ελευθερία μέσω του συντάγματος, αλλά στην πραγματικότητα συγκαλύπτει γεγονότα και εξαπατά τους ανθρώπους όλου του κόσμου. Απόλυτος στόχος του είναι να εξαλείψει τη θρησκευτική πίστη, μετατρέποντας την Κίνα σε μια χώρα χωρίς Θεό. Θέλει να αποκτήσει τον παντοτινό έλεγχο του λαού της Κίνας. Ποτέ πριν ένα καθεστώς δεν υπήρξε τόσο αιματηρός στις διώξεις κατά της θρησκευτικής πίστης όσο η κυβέρνηση του ΚΚΚ. Το ΚΚΚ αντιμετωπίζει τον χριστιανισμό και τον καθολικισμό ως αιρέσεις. Έχει χαρακτηρίσει τη βίβλο ως βιβλίο των αιρέσεων και έχει κατασχέσει και κάψει άπειρα αντίτυπά της. Έχει δημεύσει και κατεδαφίσει εκκλησίες και έχει προσπαθήσει να εξαλείψει όλες τις κατοίκων εκκλησίες. Στο πλαίσιο της μανιασμένης καταστολής και των βάναυσων διώξεων από την κυβέρνηση του ΚΚΚ, αμέτρητοι χριστιανοί έχουν συλληφθεί, βασανιστεί και φυλακιστεί. Πολλοί άλλοι αναγκάστηκαν να κρυφτούν, αδυνατώντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η δίωξη ορισμένων ηγετών των εκκλησιών από το ΚΚΚ τους προκάλεσε αναπηρίες ή επέφερε το θάνατό τους. Αντιμετωπίζοντας τόσο μεγάλα βάσανα, οι Κινέζοι χριστιανοί έγιναν ακόμη πιο ένθερμοι στις προσευχές τους για την επιστροφή του Κυρίου Ιησού και την απελευθέρωση από τις διώξεις του ΚΚΚ. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται ως δυσμόν, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». Στη διάρκεια των εσχάτων ημερών, ο Θεός ενσαρκώθηκε ξανά στην Ανατολή, Κίνα. Το 1991, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο παντοδύναμος Θεός, ανέλαβε επίσημα το ποιμαντικό έργο. Από τότε, ο παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει εκατομμύρια λέξεις. Μετά τη θεμελίωση του έργου της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού, αυτός εκτέλεσε το επόμενο στάδιο της κρίσης, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Οι αμνοί του Θεού ακούν τη φωνή του. Άνθρωποι από διάφορα θρησκεύματα και δόγματα που αγαπούσαν την αλήθεια και λαχταρούσαν την εμφάνιση του Θεού έχουν αναγνωρίσει ότι τα λόγια του παντοδύναμου Θεού ήταν λόγια εξουσίας και δύναμης, ότι αυτά είναι η αλήθεια και ότι αυτή είναι η φωνή του Θεού. Πίστεψαν ότι ο παντοδύναμος Θεός ήταν η επιστροφή του Κυρίου Ιησού και ένας προς έναν ήρθαν ενώπιον του παντοδύναμου Θεού. Μέσα σε λίγο περισσότερο από 20 χρόνια, αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι στην υπηρετική Κίνα αποδέχτηκαν τον παντοδύναμο Θεό.
Η ραγδαία εξέλιξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού προκάλεσε πανικό στο ΚΚΚ. Για να εξαλείψει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, το ΚΚΚ διεξήγαγε πολλές επίγουσες συσκέψεις. Εξέδωσε απόρριτα έγγραφα και κινητοποίησε τις δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού για να καταστήλει με μανία την Εκκλησία. Απείλησε ακόμη ότι ο στρατός δεν θα ξεκουραζόταν ούτε μέρα προκειμένου να εξαλείψει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αίμα έβρεξε σε ολόκληρη την υπηρετική Κίνα. Σκοτεινά σύννεφα μαζεύτηκαν και υπήρξε ενιαία οργή και αγανάκτηση. Σήμερα, οι χριστιανοί όλων των κατοίκων εκκλησιών και ειδικά αυτή της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού βιώνουν ακόμη πιο βάναυσες και ματηρές διώξεις από την κυβέρνηση του ΚΚΚ. Η αιματοχυσία και οι απώλειες των ζώων αυτών των χριστιανών ηχούν σαν τραγούδι νίκης κατά των δυνάμεων του σατανά και αφηγούνται την αποκρουστική ιστορία των διώξεων κατά των Κινέζων χριστιανών. Το Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ του 2015 ήταν πρώτον πυλών. Σε μια τόσο ευτυχισμένη εποχή που οι οικογένειες ξανασμίγουν, μια τραγωδία εξελίχθηκε σε μια πολυκατοικία του νομού της επαρχίας του Χουνάν. Οι άλλοι ένικοι του κτηρίου είχαν ήδη πάει σπίτι τους για τις γιορτές. Η μόνη ένικος που είχε απομείνει είχε πεθάνει απρόσμενα. Η νεκρή ήταν μια γυναίκα περίπου 30 ετών. Ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα στο πάτωμα, με μια λίμνη αίματος κάτω από το κεφάλι της. Μια γυναίκα με χειροπέδες ήταν σκυμμένη στην αυλή, με το πρόσωπό της γεμάτο δάκρυα. Οι περαστικοί συζητούσαν έντονα. Ποια ήταν η νεκρή γυναίκα? Και ποια ήταν η γυναίκα με τις χειροπέδες? Μήπως ήταν η δολοφόνος? Τι είχε συμβεί μεταξύ τους? Πώς πέθανε η γυναίκα? Η τραγική κατάσταση της νεκρής προκαλούσε αναστάτωση στους περαστικούς. Η δολοφονία είχε συμβεί λίγο πριν την Κινέζικη Πρωτοχρονιά και επισκίαζε τη χαρούμενη ατμόσφαιρα. Η οικογένεια Σόγκ υπέστη βαρύ σοκ από την ξαφνική είδηση του θανάτου της Ξιάου Λαν. Οι ελπίδες τους για μια χαρούμενη οικογενειακή επανασύνδεση στη διάρκεια της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς διαλύθηκαν τελείως. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η Ξιάου Λαν είχε αυτοκτονήσει. Έχοντας ισχυρές υποψίες, η κυρία Σόγκ και η αδερφή της Ξιάου Λαν
πήγαν βιαστικά στο γραφείο τελετών. Στο δρόμο προς το γραφείο τελετών, η κυρία Σόγκ σκεφτόταν τη στιγμή που η κόρη της είχε φύγει από το σπίτι. Η 28χρονη Σόγκ Σιαολάν ήταν χριστιανή της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Ήταν καλός άνθρωπος και πραγματική πιστή του Θεού. Η κυρία Σόγκ δεν το πίστευε ούτε στιγμή. Η κόρη της είχε νοικιάσει το δωμάτιο για να κάνει δουλειές της εκκλησίας. Δεν συνέβαινε τίποτα παράξενο τελευταία. Πώς ήταν δυνατόν να είχε επιδείξει ξαφνικά από το παράθυρο? Βλέποντας ότι η κοπέλα στο ψυγείο του νεκροτομείου ήταν όντως η κόρη της, η κυρία Σόγκ ξέσπασε σε δάκρυα. Απελπισμένη, η κυρία Σόγκ κατέρευσε στο πάτωμα. Με απαθή έκφραση, ο κύριος Χι, υπεύθυνος αστυνόμος της υπόθεσης, δεν είπε τίποτα. Πώς πέθανε η Σόγκ Σιαολάν? Και ποια ήταν η γυναίκα που απομάκρυνε η αστυνομία? Λόγιε. 你和宋小兰什么关系？你为什么会住在他家？说。在地上活出神爱的形象，如彼得一样真心的爱神。感谢神，现在教会能让我尽这个本分，这是神的爱，我一定要好好在这个本分上去满足神，环抱神的爱。是啊，我和小兰是朋友。 昨天来找他，聊晚了就住下了。哼，你不老实交代，别以为我们不知道。说，你们说的我听不懂，我什么也不知道。 再不老实交代，我们就说宋小兰是你害死的。你们说是我害死的，有什么证据？如果是我害死的，我怎么可能等着你们来抓？看你是敬酒不吃吃罚酒。 Αφού ο θάνατος της Σόγκ Σιαολάν δεν συνδεόταν με την Ζάο Κιν,
Ποιος ήταν ο αληθινός δολοφόνος? Τι είχε συμβεί στα αλήθεια? Η Ζάο Κιν δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε. Η Σόγκ Σιαολάν είχε ξυπνήσει το πρωί για να πάει τουαλέτα. Πώς βρέθηκε ξαφνικά νεκρή στην αυλή? Η οικογένεια της Σόγκ Σιαολάν είχε επίσης ταραχτεί πολύ με την αιτία του θανάτου της.你儿到底怎么死的？怎么死的？不是你传的信全能神，他能死吗？咱们都是一个村住的，我就实话告诉你，现在国家严打你们信神的，尤其信全能神的，整死一批，关押一批。Στο γραφείο τελετών, ο αστυνόμος Χι, που ήξερε την οικογένεια Σόγκ, εξαπέλυε αδυσόπιτα κατηγορίες στην κυρία Σόγκ. Είπε ότι ο θάνατος της Σόγκ Σιαολάν συνδεόταν με την πίστη της. Αυτό δημιούργησε υποψίες στην κυρία Σόγκ. Ο αστυνόμος Χι έβγαλε μια φωτογραφία και τη ζήτησε να την αναγνωρίσει. Η κυρία Σόγκ κοίταξε τη φωτογραφία και αναγνώρισε αμέσως τη Ζάο Κιν. Η κυρία Σόγκ και η Ζάο Κιν ήταν και οι δύο χριστιανές στην εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Γνωρίζονταν πολύ καλά. Ήξερε ότι η Ζάο Κιν δεν υπήρχε περίπτωση να έχει βλάψει την κόρη της. Αυτό όμως που της προκαλούσε μεγαλύτερες υποψίες ήταν ότι το πρωί η αστυνομία είχε πει ότι η κόρη της είχε πηδήξει από το παράθυρο, ενώ τώρα της έλεγε πως είχε δολοφονηθεί. Τι συνέβαινε? Η κυρία Σόγκ ήταν εντελώς σαστισμένη. Αλλά αυτό που είπε στη συνέχεια κατά λάθος ο αστυνόμος Χι αποκάλυψε κάτι ακόμη. Είμαστε ήδη
Αυτή η αναφορά στη μυστική παρακολούθηση επιβεβαίωσε τις υποψίες της κυρίας Σόγκ. Δεν υπήρχε περίπτωση η κόρη της να είχε αυτοκτονήσει. Μάλλον υπάρχει κάτι άγνωστο στον ξαφνικό θάνατό της. Αφού έφτασαν στο γραφείο τελετών, η οικογένεια Σόγκ πλημμύρισε από οδύνη βλέποντας τη σωρό. Δεν πίστευαν ούτε στιγμή ότι η Σόγκ Ξιάο Λαν, μια κοπέλα ανοιχτή και γεμάτη ζωή, θα μπορούσε να έχει πηδήξει από το παράθυρο. Συγκεκριμένα, η βαθιά πληγή στο κεφάλι της δεν θα μπορούσε να είχε προκληθεί από πτώση. Οι αντικρουόμενες εξηγήσεις του αστυνόμου Χι ενίσχυσαν τις υποψίες της οικογένειας Σόγκ. Η αστυνομία συγκάλυπτε την αλήθεια. Στις 3 το πρωί της ίδιας ημέρας, μέλη της οικογένειας Σόγκ έσπευσαν στον τόπο του θανάτου της Σόγκ Ξιάο Λαν για να βρουν αποδείξεις. Βλέποντας 2 λίμνες αίματος στο πάτωμα και το περίγραμμα του σώματος, ο κύριος Σόγκ ένιωθε την καρδιά του έτοιμη να σπάσει. Αλλά και ο σύζυγος της Ξιάο Λαν δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Το δωμάτιό της είχε γίνει άνω κάτω από την αστυνομία και κάθε αντικείμενο αξίας είχε αφαιρεθεί. Όταν είδε το παράθυρο, η οικογένεια εξαγριώθηκε. Ένιωθαν ότι τους είχαν εξαπατήσει. Όλα τα παράθυρα του δωματίου είχαν μεταλλικά κάγκελα και δεν υπήρχε τρόπος να πηδήξεις από αυτά. Ο ισχυρισμός της αστυνομίας ότι η Σόγκ Ξιάο Λαν είχε αυτοκτονήσει πέφτοντας από το παράθυρο ήταν μια απόλυτη ανοησία. Μετά από αυτό, η οικογένεια Σόγκ πήγε γεμάτη υποψίες στο γραφείο δημόσιας ασφάλειας του νομού. Εκεί βρήκαν τον κύριο Μπίν, αρχηγό της τοπικής εγκληματολογικής αστυνομίας.我们也是接到有人报案说宋小兰是跳窗自杀的。我们是早上8点多赶到现场的。经过我们的调查呀，发现宋小兰是喝了敌敌畏，爬到楼顶，从楼顶跳下的。我们在她的床下还搜到了一瓶敌敌畏。 Ο αρχηγός είχε δώσει απρόσμενα μια διαφορετική περιγραφή του θανάτου της Σόγκ Ξιάο Λαν. Νωρίτερα, η αστυνομία είχε δηλώσει συγκεκριμένα ότι η Σόγκ Ξιάο Λαν είχε πηδήξει από ένα παράθυρο. Στη συνέχεια όμως,
Ο αστυνόμος Χι είχε πει ότι τη σκότωσε η Ζάο Κιν. Και τώρα ο αρχηγός Μπιν έλεγε ότι η Σόγκ Σιαολάν είχε πηδήξει από το κτίριο, αφού είχε καταναλώσει παρασιτοκτόνο. Γιατί έδινε αντικρουόμενες περιγραφές για το θάνατο της Σόγκ Σιαολάν η αστυνομία του ΚΚΚ? Οι καθυστερήσεις και η απάθεια της αστυνομίας προκάλεσαν έντονο θυμό στην οικογένεια Σόγκ. Μετά τα επαναλαμβανόμενα ψέματα της αστυνομίας, η οικογένεια Σόγκ κατέληξε σε μια επώδυνη απόφαση. Θα έπρεπε να μάθει πώς πέθανε η Σιαολάν. Για να αποδείξουν ότι η Σόγκ Σιαολάν δεν είχε καταναλώσει το παρασιτοκτόνο, ζήτησαν να πραγματοποιηθεί νεκροψία στη σωρό. Στις 6 μετά μεσημβρίας της ίδιας ημέρας, στο νεκροτομείο, ο πατέρας και ο σύζυγος της Σόγκ Σιαολάν ανακάλυψαν μια μεγάλη μελανιά στον αριστερό της μυρό και μια μικρότερη στην αριστερή της γάμπα. Σίγουρα την είχαν ξυλοκοπήσει πριν το θάνατό της. Ο σύζυγος της Σόγκ Σιαολάν ανακάλυψε και κάτι ακόμη. Υπήρχε ένα μεγάλο σκίσιμο στο δεξί εξωτερικό μπατζάκι της σύζυγου του. Η γυναίκα του ήταν πάντα πολύ καθαρή. Η βρωμιά και οι φθορές στο παντελόνι της θα έπρεπε να είχαν συμβεί κοντά στη στιγμή του θανάτου της. Η οικογένεια Σόγκ δεν κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι το σκίσιμο στο παντελόνι ήταν ένα στοιχείο που αποδείκνυε τη δολοφονία της Σόγκ Σιαολάν. Οι ιατροδικαστές άνοιξαν πρώτα το θώρακα και την κοιλιακή της χώρα για εξέταση και δειγματοληψία. Όταν λήφθηκε δείγμα του γαστρικού υγρού, ο πατέρας και ο σύζυγος της Σόγκ Σιαολάν δεν μύρισαν ίχνη του παρασιτοκτόνου. Δεν υπήρχε τίποτα που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι η Σόγκ Σιαολάν είχε καταναλώσει παρασιτοκτόνου. Μετά την νεκροψία, το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του νομού συνέχισε να καθυστερεί την έκδοση της σχετικής αναφοράς. Ξανά και ξανά, η οικογένεια Σόγκ πήγαινε και ζητούσε τα αποτελέσματα. Αλλά η αστυνομία συνέχιζε να είναι περιφρονητική και αυταρχική, χρησιμοποιώντας κάθε πιθανή δικαιολογία για να καθυστερήσει τη διαδικασία. Η σειρά από ψέματα έκανε την οικογένεια να νιώθει ότι η αστυνομία απέκρυπτε σκόπιμα την αλήθεια και δεν θα τους έδινε εύκολα βασικά στοιχεία για την υπόθεση, όπως η αναφορά της νεκροψίας. Η οικογένεια Σόγκ είχε απελπιστεί πλήρως. Ήταν ένα κρύο πρωινό στις 2 Μαρτίου, με ασυνήθιστη ψύχρα στον αέρα. Η οικογένεια Σόγκ είχε επιστρέψει με ανυπομονησία στον τόπο του θανάτου της Σόγκ Σιαολάν για να ελέγξει κάθε σπιθαμή. Και αυτή τη φορά ανακάλυψαν πολλά. Παρότι είχε περάσει πάνω από μισός μήνας κιόλας και κάποιος είχε καθαρίσει το πάτωμα, τα ίχνη αίματος είχαν περάσει στο τσιμέντο. Ήταν ακόμη καθαρά ορατά. Είχαν μετατραπεί σε λεκέδες που δεν μπορούσαν να καθαριστούν εύκολα. Τα ίχνη αίματος ήταν σιωπηρά, αλλά ήταν σαν να έλεγαν κάτι. Οι κοιλίδες αίματος οδηγούσαν την οικογένεια ακόμη πιο κοντά στην αλήθεια. Η αστυνομία είχε πει ότι η Σόγκ Σιαολάν είχε καταναλώσει παρασιτοκτόνο και είχε αυτοκτονήσει πηδώντας από το κτίριο. Αλλά ο πατέρας της δεν μπορούσε να δεχτεί αυτή την εξήγηση. Αν η κόρη του είχε όντως καταναλώσει το παρασιτοκτόνο,
Τότε γιατί πριν πεθάνει έβαλε το άδειο μπουκάλι κάτω από το κρεβάτι της και μετά πήδηξε για να αυτοκτονήσει? Επίσης, δεν υπήρχε η παραμικρή μυρωδιά παρασιτοκτόνου στη διάρκεια της νεκροψίας. Ο πατέρας της Σόγκ Σιαολάν ήταν σίγουρος ότι η κόρη του δεν είχε καταναλώσει παρασιτοκτόνο. Άρα, πώς είχε πεθάνει? Επισκεπτόμενη τη σκηνή του θανάτου της Σόγκ Σιαολάν, η οικογένεια ήταν σίγουρη ότι η κοπέλα είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι να λιποθυμήσει
και κάποιος την είχε σύρει στην ταράτσα. Στη συνέχεια την είχαν πετάξει από το κτίριο για να στήσουν τη σκηνή του θανάτου της. Αφού το ξεδιάλυνε αυτό, η οικογένεια είχε ακόμη περισσότερους λόγους για να είναι καχύποπτη. Ποιος είχε σκοτώσει στα αλήθεια τη Σον Ξιαολάν και γιατί ήθελαν να τη σκοτώσουν? Γιατί συνέχιζε να λέει ψέματα η αστυνομία προστατεύοντας το δολοφόνο? Εξαγριωμένα, τα μέλη της οικογένειας Σόνγκ επέστρεψαν για ακόμη μια φορά στο Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του νομού, απαιτώντας να τους δώσουν την αναφορά της νεκροψίας της Σόνγκ Ξιαολάν. Όμως όταν τους είδαν, ο αρχηγός Μπιν και οι άλλοι απομακρύνθηκαν αθόρυβα. Στις 15 Μαρτίου, ο κύριος Σόνγκ δέχτηκε μια απρόσμενη κλήση από το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του νομού, στην οποία τον ενημέρωσαν ότι θα παραχωρούσαν στην οικογένεια ένα βίντεο από τον τόπο του θανάτου της Σόνγκ Ξιαολάν. Το βίντεο που έδωσε η αστυνομία εξέθεται άλλη μια φορά τα ψέματά της. Προηγουμένως, ο αρχηγός Μπιν είχε πει ότι το άδειο μπουκάλι είχε βρεθεί κάτω από το κρεβάτι της Σόνγκ Ξιαολάν. Τώρα έλεγαν πως το είχαν βρει στο μπάνιο. Ένας από τους περαστικούς τότε ήταν από την ίδια πόλη με τον κύριο Σόνγκ και του είχε πει πως όταν πέθανε η Σόνγκ Ξιαολάν είχε βρεθεί ξαπλωμένη ανάσκελα στο πάτωμα. Αλλά στο βίντεο της αστυνομίας ήταν μπρούμητα. Η αστυνομία δεν είχε κάνει καμία προσπάθεια να σώσει τη Σόνγκ Ξιαολάν. Αλλά στο βίντεο υπήρχε ένα πλάνο με ένα ασθενοφόρο που έφευγε. Αυτές και άλλες αμφιλεγόμενες λεπτομέρειες αποδείκνυαν ότι το βίντεο, το οποίο είχε δήθεν τραβηχτεί στον τόπο του θανάτου της Σόνγκ Ξιαολάν, είχε μονταριστεί εξ ολοκλήρου από διάφορα αποσπάσματα. Η αστυνομία είχε φτιάξει ένα ψεύτικο βίντεο για να τυφλώσει την οικογένεια και η δουλειά που είχε γίνει ήταν πρόχειρη. Αυτό εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο τα μέλη της οικογένειας. 怎么从一楼到四楼的楼梯上会有血迹呢？这绝对不是跳楼死的，是被打死的。小兰是被人害死的。对，肯定是被人打死的。一开始你们说是在床底下发现敌敌畏的，现在怎么又改口说在厕所里？你们为什么先后的说法不一样呢？就是，给我们一个准确的说法。στις αντικρουόμενες περιγραφές της η αστυνομία συνέχιζε να αλλάζει την αιτία του θανάτου της Σόνγκ Ξιαολάν. Είχε αποκαλύψει πόσο ξεδιάντροπη ήταν με τα άπειρα ψέματα και την κατάφορη απάτη της. Πώς μπορούσαν να την έχουν ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου με τόση βαναυσότητα? Η αστυνομία δεν είχε απαντήσει στις ερωτήσεις που εξέφραζε δυνατά και ξεκάθαρα η οικογένεια Σόνγκ, αλλά συνέχιζε να λέει δικαιολογίες. Δεν υπήρχε τέλος στις σοφιστίες της.
Έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει την ευθύνη και συνέχισε να επινοεί ξεδιάντροπα ψέματα. Η οικογένεια ήταν εξοργισμένη και νιώθε βαθιά αβοήθητη. Αναζήτησε τη βοήθεια ενός συγγενή που εργαζόταν στην κυβέρνηση, ο οποίος και απάντησε αμέσως ότι είχε μια επαφή στο Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας με την οποία θα μπορούσε να μιλήσει.就是你们办的案子，宋小兰的事儿啊？怎么了？哎，不瞒你说，他是我家亲戚。啊，你们家亲戚？哎呀，要知道就不把他打死了。哎呀，要打也不会打这么重视的。啊，抽烟来。 你说好好的信什么神呢？这可是国家重点打击对象，这是在与国家作对呀。哎呀，这个事儿可不好办呐。哎，小张今儿联系过我吗？哎呀，一直也没联系啊。前两天我的联系了。啊，大哥，哎，今天下午我找到了公安局的边大队长。哦。 是这么回事？小康，何事？哎，大嫂，斌队长是怎么说的？到底是什么情况？你跟我们说说。哎，我了解到了，咱们家小兰是因为信全能神，被他们打死了。啊！这是被打死的！公家能怎么随便打死人呢？ Αφού συνάντησε τον αρχηγό της αστυνομίας, ο συγγενής μετέφερε στην οικογένεια Σόγκ τα λεγόμενά του. Ακούγοντας την ύπουλη αποκάλυψη της αλήθειας από την αστυνομία, η οικογένεια Σόγκ ξεχύλισε από θυμό. Επιτέλους κατάλαβαν ότι η αστυνομία του ΚΚΚ είχε σκοτώσει τη Σόγκ Σιαολάν. Μετά από αυτή την άκαρδη περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής και τις προσπάθειες συγκάλυψης της αλήθειας από την αστυνομία, η οικογένεια Σόγκ αποφάσισε να υποβάλει αγωγή. Αλλά η αστυνομία δήλωσε ενωμένη ότι η Σόγκ Σιαολάν είχε δηλητηριαστεί μόνη της. Επίσης, απείλησε επιθετικά την οικογένεια, λέγοντάς της ότι δεν θα έβρισκε δικαιοσύνη πουθενά. Βλέποντας την παράνομη συμπεριφορά της αστυνομίας και τη χρήση της εξουσίας της για τον εκφοβισμό των ανθρώπων, η οικογένεια Σόγκ δεν είχε άλλη επιλογή παρά μόνο να καταπιεί την αδικία και να εγκαταλείψει την υπόθεση. Με αυτόν τον τρόπο, η υπόθεση της δολοφονίας έληξε ατιμωτικά. Αργότερα, ένας πληροφοριοδότης αποκάλυψε ότι η Σόγκ Σιαολάν ήταν υπό παρακολούθηση από την αστυνομία επειδή δεν έπαβε να εκτελεί το καθήκον της αφού είχε πιστέψει στον παντοδύναμο Θεό. Στις 5 το πρωί, στις 12 Φεβρουαρίου, ο αστυνόμος Χ και αρκετοί άλλοι αστυνόμοι με πολιτικά περικύκλωσαν το διαμέρισμα όπου ζούσε η Σόγκ Σιαολάν. Στις 6 το πρωί, η Σόγκ Σιαολάν βγήκε για να πάει στην τουαλέτα. Οι αστυνόμοι που φορούσαν πολιτικά την άρπαξαν και τη χτύπησαν βάναυσα, πιστεύοντας πως δεν θα επιζούσε, την πέταξαν από την ταράτσα για να δώσουν την εντύπωση ότι είχε η ίδια αυτοκτονήσει. Η αστυνομία επινόησε μια σειρά από ψέματα, αλλά στην πραγματικότητα προσπαθούσε να καλύψει την αλήθεια και να γλιτώσει τις κατηγορίες. Ο βάναυσος φόνος της Σόγκ Σιαολάν από το ΚΚΚ προκάλεσε πόνο σε κάθε γενιά της οικογένειας Σόγκ. Μετά το θάνατο της Σόγκ Σιαολάν, η κόρη της ήταν απελπισμένη, ξέροντας ότι δεν θα ξανάβλεπε ποτέ τη μητέρα της. Έκλαιγε συνέχεια κάθε φορά που σκεφτόταν τη μαμά της. Μαμά,
Ο μικρός της γιος δεν ήξερε πως η μητέρα του είχε πεθάνει και την αναζητούσε κάθε μέρα. Η μητέρα της Σονγκ Σιαολάνγκ ήταν κι αυτή απαρηγόρητη. Έκλαιγε καθημερινά. Το σώμα της άρχισε να γίνεται όλο και πιο αδύναμο. Μετά το θάνατο της κόρης της, άρχισε να έχει συχνά λιποθυμικά επεισόδια. Η οικογένεια Σονγκ δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το ΚΚΚ είχε σκοτώσει τη Σονγκ Σιαολάν μόνο και μόνο επειδή πίστευε στο Θεό και εκτελούσε το καθήκον της. Ο πόνος της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου δεν μπορεί ποτέ να σβήσει. Στις 4 Απριλίου, η κυρία Σονγκ επέστρεψε για ακόμη μια φορά στο διαμέρισμα όπου είχε πεθάνει η κόρη της. Εκείνη τη μέρα βρήκε κρυμμένο το σημειωματάριο της κόρης της. Μέσα του υπήρχε μια επιστολή που δεν είχε σταλεί. Κοιτάζοντας τον οικείο γραφικό χαρακτήρα της κόρης της, η κυρία Σονγκ αισθάνθηκε βαθιά λαχτάρα για την Ξιαολάν. Ο πόνος της απώλειας της κόρης της γέμισε για ακόμη μια φορά τα μάτια της με δάκρυα. Σχεδόν μπορούσε να τη δει μπροστά της. Μα, 是神的爱, 让你把我带到神面前. 信神, 的确是走人生正道. 感谢神. Μα, 最近本分有点忙。我不在家的时候，是您替我带着两个孩子，让您操心了。我以后会好好尽本分，还报神的爱。